Θα πάμε τώρα στον πρόεδρο της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Καβαφά. Γιατί θα πάμε? Γιατί έχει σημασία πώς βλέπουν όλες αυτές τις εξελίξεις, ακρίβεια, πληθωρισμό, φόρους, καλάθι νοικοκυριού, η ραχοκοκαλιά που τη θυμούνται όλοι κοντά στις εκλογές, οι μικρομεσαίοι. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας. Για πείτε μου αρχικώς, πώς περιγράφεται το κλίμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, φαίνεται ότι το 38% των επιχειρήσεων δηλώνει αβεβαιότητα για το μέλλον. Και το 6,5% δηλώνει ότι κινδυνεύει με άμεσο λουκέτο. Εάν αυτό γίνει πραγματικότητα, θα μιλάμε για κλείσιμο περίπου 50.000 επιχειρήσεων, μικρών και πολύ μικρών. Και βεβαίως αναλογιστείτε ότι αυτές οι επιχειρήσεις απασχολούν και προσωπικό, μέχρι 9 άτομα, και οι εργαζόμενοι αυτοί θα βρεθούν στην ανεργία. Άρα αυτό που χρειάζεται σήμερα η μικρή επιχείρηση και η μικρομεσαία είναι πραγματική στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Και τα μέτρα που ανακοινώνονται μέρα με τη μέρα δείχνουν ότι η πολιτική απόφαση είναι να ενισχυθούν περαιτέρω τα ολιγοπόλια, είτε μιλάμε για το καλάθι του νοικοκυριού, είτε μιλάμε για την επαναφορά της κυριακάτικης εργασίας, του άνοιγμα των καταστημάτων, την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Με το οποίο φαντάζομαι ότι είστε κάθετα αντίθετος. Είμαστε κάθετα αντίθετοι. Από θέση θεωρούμε ότι οι Κυριακές είναι μια ημέρα ανάπαυσης για τους επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες, και από το ΚΕΙ βεβαίως τους εργαζόμενους, και δεν μπορεί να καταστρατηγείται και να γίνεται κανόνας όταν μάλιστα υπάρχει και σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχει δεχθεί ότι μπορεί να είναι εξαίρεση το άνοιγμα των Κυριακών και όχι κανόνας. Άρα κύριε πρόεδρε, δικαιούμαι να εικάσω ότι το μέτρο ωφελεί τις μεγάλες αλυσίδες ουσιαστικά? Κύριε Ζαχίνη, τον περασμένο Αύγουστο με νομοθετική ρύθμιση ο Υπουργός Ανάπτυξης κατήργησε το θεσμό των ενδιάμεσων εκτόσεων, ένα ζητούμενο από το κλάδο του εμπορίου, διότι ήταν χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και δεν βοηθούσε ούτε καν τον καταναλωτή. Μέσα στο νόμο αυτό, με την κατάργηση των ενδιάμεσων εκτόσεων, καταργήθηκαν και τα ανοίγματα των Κυριακών την πρώτη Κυριακή της εφαρμογής του μέτρου των ενδιάμεσων εκτόσεων. Οι αλυσίδες οι μεγάλες του λιανικού εμπορίου δεν είχαν προφανώς αντιληφθεί ότι με την κατάργηση των ενδιάμεσων καταργείται και το άνοιγμα της Κυριακής. Ξεκίνησαν μια διαφημιστική εκστρατεία: αυτή την Κυριακή είμαστε ανοιχτά. Όταν το αντελήφθησαν, πίεσαν τον Υπουργό Ανάπτυξης και προχθές το βράδυ, μέσα στη νύχτα, πέρασε μια τροπολογία χωρίς καμία διαβούλευση, όσο οφείλει η κάθε πολιτεία, η κάθε κυβέρνηση να συζητάει με τους κοινωνικούς της εταίρους, και άνοιγε την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου τα καταστήματα. Τα οποία βεβαίως είναι μια κίνηση η οποία είναι εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα καταστήματα λόγω κόστους της Κυριακής αφενός, πέρα της ανάπαυσης των εργαζομένων και των επαγγελματιών, αλλά ταυτόχρονα δίνει το δικαίωμα να μετατοπίσουμε άλλη μια φορά κύκλο εργασιών προς τις μεγάλες αλυσίδες του λιανικού εμπορίου, οι οποίες κρατάνε το 85% του κύκλου εργασιών, ιδιαίτερα στο επίπεδο διατροφής. Μάλιστα. Έχω και μια άλλη απορία ακούγοντας σας, κύριε πρόεδρε. Αλήθεια, με ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή δεν συμβάλλουμε στην αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας που μας βομβαρδίζουν καθημερινά? Περιορίστε τι. Είναι σαφές. Όταν ο συνάδελφος πρόεδρος της Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο αυτής της περιπροϊσμού της χρήσης ενέργειας στα καταστήματα εμπορικά, αποφάσισε ο Εμπορικός Σύλλογος να μειώσει το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, κάτι που πρακτικά δεν είναι συνέβη. Είχα βγει και με δημόσια δήλωσή μου είχα πει ότι αν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε οικονομία εξοικονόμηση ενέργειας, θα πρέπει να καταργήσουμε το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Είναι πολλαπλάσιο το όφελος σε επίπεδο ενέργειας και κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Κύριε Πρόεδρε, για πείτε μου λίγο ποια είναι η δική σας σκέψη
για το καλάθι του νοικοκυριού, γιατί εδώ γινόμαστε δέκτες βροχής μηνυμάτων από τον κόσμο που το θεωρεί και εξευτελισμό, όμως πρακτικά σε σχέση με τους μεγάλους και τους μικρούς τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, πέρα από τη χρονοκαθυστέρηση εφαρμογής ενός μέτρου που κατά την κυβέρνηση θα περιορίσει το κόστος διαβίωσης των ελληνικών νοικοκυριών, δεν συμφωνώ με αυτήν την άποψη. Έχουμε, όταν οι τιμές έχουν εδώ και ένα χρόνο εκτιναχθεί τα ύψη, γιατί δεν έχει ελεγχθεί η αλυσίδα παραγωγής από την εισαγωγή, την τεχνική παραγωγή, τη βιοτεχνία ή τη βιομηχανία τροφίμων, έρχεσαι στον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, στο μηδενικό εμπόριο, για να περιορίσει την εσχροκέρδεια. Γιατί σαφώς το κόστος των επιχειρήσεων έχει ανέβει, δεν έχει ανέβει σε αυτόν τον βαθμό που έχουν ανέβει οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα. Άρα είναι καθυστερημένη η εφαρμογή. Δεύτερον, παρόλο που έχει περιληφθεί με έναν νομοθετικό μανδύα, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα, μιας και τα σούπερ μάρκετ μπορούν να αλλάζουν την έσκαφε Τετάρτη, σύμφωνα με τα κόστη. Το τρίτο είναι ότι, και κυριότερο για μένα, ότι μεταφέρει κύκλο εργασιών από τις μικρές επιχειρήσεις τροφίμων, ναι, όπως είναι τα παντοπολία, τα αυτοπλία, τα ακροπολία, τα αφοροπολία, τις μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες, όπως προείπα, έχουν το 85% του κύκλου εργασιών. Διότι όταν βάζουμε με ένα βομβαρδισμό εδώ και ένα μήνα του καλαθιού του νοικοκυριού, ο κόσμος θα πάει στα σούπερ μάρκετ και όταν θα πάρει και το ψωμί του, και το ψωμί του εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι ψωμί. Είναι κατεψυγμένη, προψημένη ζύμη, η οποία ένα μεγάλο μέρος έρχεται από την Κίνα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οδηγούμε τον καταναλωτή στις μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας που περάσαμε και συνεχίζουμε να περνάμε, έχουν υπερκέρδη, λόγω ότι ήταν ο μόνος κλάδος της οικονομίας ο οποίος παρέμεινε ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ πάρα πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν με παρατεταμένα lockdown. Και εδώ εφαρμόζεται, κατά την άποψή μου, η πισαρίδιος λογική, η οποία λέει πρέπει να ενισχυθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις έναντι των μικρών, των πολλών μικρών μάλιστα, λέει και η έκθεση Πισαρίδη, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της βεβαίως ότι η διάδοση της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι ότι η πλειονότητα είναι των χωρών, στο σύνολο των χωρών η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές. Να σας φέρω ένα παράδειγμα από τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι στην Μητρόπολη του Ευρωπαϊκού Καπιταλισμού, την Γερμανία, το 82% των επιχειρήσεων της Γερμανίας είναι επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 9 άτομα προσωπικό. Δηλαδή μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όχι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μα νομίζω ότι έχετε πιάσει τον τάβρο από τα κέρατα. Είπατε ότι αν δεν υπάρχει παρέμβαση στη χονδρική, όταν φτάνει στο φούρνο τύπου τυρόπιτα, 2 ευρώ που μου γράφουν εδώ, χωρίς καν τυρί, με το τυρί στα ύψη, εδώ στην Κρήτη δεν βρίσκουμε αθότυρο που τρώμε τα μακαρόνια με το ζουμί και αθότυρο, για παράδειγμα. Και θες 20.000 ρεύμα για να έχεις το φούρνο ζεστό, πώς να μην ανέβουν οι τιμές? Αλλά εδώ τώρα στα υπερ μάρκετ, με το καλάθι του νοικοκυριού, δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν στις τιμές ή έστω στις αυξήσεις. Είναι απλά μια λίστα. Όχι, μάλιστα. Που μας λέει κάθε εβδομάδα ποιο είναι το πιο φθηνό προϊόν. Αυτό συμβαίνει στην ουσία. Αυτό συμβαίνει. Ναι, δεν βελτιώνει την κατάσταση, τη διαχείριση των οικονομικών, των ευάλωτων ομάδων των πολιτών. Σε καμία περίπτωση. Απ' την άλλη μεριά, είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα δείτε ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ, στα άλλα προϊόντα. Διότι καμία επιχείρηση, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μπορεί να δουλεύει με ζημία. Άρα, για να ισοσκελίσουν απολογισμούς τους, θα πρέπει να προχωρήσουν σε αύξηση των άλλων προϊόντων. Και αυτό είναι κάτι που θα γίνει. Δεν είναι κάτι που φανταζόμαστε, κάτι που θα γίνει. Και από στοιχεία που έχω στα χέρια μου, προκύπτει ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ανατιμήσεις σε άλλα προϊόντα, το εκτός καλαθιού. Και επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι η μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα έχει το 87% της απασχόλησης. Η μικρή και η πολύ μικρή.
Αυτό να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, γιατί είναι μια ολόκληρη αλυσίδα. Πείτε μου τώρα, και φεύγω από το καλάθι του νοικοκυριού, αυξάνουν οι σφορές το 23 και πάνε όσο ο πληθωρισμός 10%? Ναι, υπάρχει μια σχετική πρόβλεψη με νόμο του κυρίου Βρούτσι, η οποία λέει ότι οι ασφαλιστικές σφορές των επαγγελματιών, ελευθερών επαγγελματιών, των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων, θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το δίκτυο τιμών καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον από 1η-1η του 23 θα έχουμε μια αύξηση της τάξης του 9% στις φορές. Το πρόβλημα είναι μεγάλο ήδη. Ήδη έχουμε συσσωρευμένες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Έχουν αυξηθεί τα τελευταία 2 χρόνια κατά 10 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Από 32 δισεκατομμύρια οι οφειλές έχουν φτάσει στα 42 δισεκατομμύρια. Και εδώ εφαρμόζουμε μια διάταξη η οποία θα μπορούσαμε να τη δεχτούμε υπό συνθήκες κανονικότητας. Υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης όπως είναι η συγκεκριμένη ενεργειακή κρίση, έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Εργασίας να ανασταλεί, τουλάχιστον αν δεν καταργηθεί, να ανασταλεί για το 2023 και να δούμε στην πορεία με την επάνωδο σε μια περίοδο κανονικότητας τι πρέπει να κάνουμε για το ασφαλιστικό σύστημα. Κάτι ακόμη θέλω, κύριε Πρόεδρε. Γιατί δεν αντιδράτε, όχι εσείς προσωπικά, στον κεφαλικό φόρο με τον τίτλο «Τέλος επιτεδεύματος των 650.000 ευρώ το χρόνο»? Και το λέω αυτό γιατί δεν αντιδράτε, γιατί υπάρχουν παραδείγματα αυταπόδεικτα, πέρα από το ότι πέφτει στο φορολογικό πίθο των Δαναΐδων το όποιο έσοδο, κανονικά δεν θα έπρεπε να διαμαρτύρεστε γι' αυτό, δεν έχετε αφορολογητό όριο, ο χαμηλός συντελεστής φορολογίας 10% ξεκινάει και εφαρμόζεται από το 1 ευρώ, σε περίπτωση ζημιογόνας χρήσης πληρώνεται φόρο από 600 έως 1000 ευρώ, τέλος επιτεδεύματος, σαν να έχετε καθαρά κέρδη πάνω από 6.500 ευρώ. Αυτή δεν είναι η μεγαλύτερη αδικία? Είναι μεγάλη αδικία, είναι ένα από τα πάγια αιτήματα της νομοσπονδίας. Μάλιστα τον Ιούνιο είχαμε και προτροπή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την ελληνική κυβέρνηση να καταργηθεί αυτός ο κεφαλικός φόρος, ο οποίος είναι άδικος από τη σύλληψή του. Δηλαδή κάποιος τιμωρείται γιατί ασκεί ένα επιτίδευμα ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης, δηλαδή είναι κερδοφόρα ισοσκελισμένη ή ζημιογόνα επιχείρηση. Και παρά τα αυτά, παρόλο που περιμέναμε ότι στην Διεθνή Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός θα εξήγηλε την κατάργηση, εξήγηλε έναν περιορισμό του ή κατάργηση του τέλους υπό συνθήκες. Δεν είναι φόρος αυτό. Αυτό είναι ένας κεφαλικός φόρος πάνω στις επιχειρήσεις, ο οποίος είναι επιδικαίων και αδίκων και αφορά ιδιαίτερα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τα 650 ευρώ είναι πραγματικά το εισόδημα των 6,5, τα κέρδη 6.500 ευρώ εάν πάμε με την φορολογία εισοδήματος. Και είναι εκ προημίου, ανεξάρτητα αν είσαι κερδοφόρο. Φοβερά πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, εν κατακλείδη, ο πολίτης μπρος στους μήνες που έρχονται, τι πρέπει να έχει κατά τη γνώμη σας κατά νου? Βεβαίως θέλει να στηρίξει το μαγαζί της γειτονιάς, αλλά από την άλλη αντιλαμβάνεστε ότι και η δική του τσέπη υποφέρει. Μειώνεται διαρκώς η αγοραστική του δύναμη. Κοιτάξτε, εγώ μια πρωτοπή που μπορώ να πω στους συμπολίτες μου είναι ότι θα πρέπει στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους να δουν τη δυνατότητα αγοράς ελληνικών προϊόντων. Πρέπει να σταματήσει αυτή η αφέμαξη της ελληνικής οικονομίας από την απώλεια της προστέμενης αξίας που έχουμε με την χρήση, με την αγορά εισαγόμενων προϊόντων. Είναι ένα βασικό, μια βασική καταναλωτική συνείδηση που πρέπει να αποκτήσουμε ως πολίτες αυτής της χώρας. Το ελληνικό προϊόν, καταρχήν σε σύγκριση σε επίπεδο διατροφής, τα ελληνικά αγροτικά ιχνοτροφικά προϊόντα είναι εξαιρετικής ποιότητας και με μεγάλη διατροφική αξία σε σύγκριση με τα αντίστοιχα εισαγόμενα. Και επίσης να συγκρίνει ομοειδή προϊόντα. Μην συγκρίνει ένα τυρί το οποίο είναι παραδείγματος χάρη καζεΐνη και είναι φθηνότερο από ένα ελληνικό τυρί το οποίο είναι με γάλα. Κύριε Καβαφά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία σήμερα το πρωί. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ κύριε Σαχίνη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.